Διακούγονται πολλά για οικονομικά παιχνίδια στις πλάτες των προσφύγων. Πρόσφυγες που στέλνονται κατά προτεραιότητα στα ξενοδοχεία κάποιων κολλητών του συστήματος, ακούγονται ονόματα πολιτευτών των ΑΝΕΛ, στην Αργολίδα και αλλού, αφού για μήνες ολόκληρους η κυβέρνηση δεν προχωρούσε τις διαδικασίες για τη δημιουργία των hotspot, τελικά υπό την πραγματική απειλή της αποπομπής από την Συμφωνία Σέγγεν έκανε διαγωνισμούς μιας ημέρας. Διαγωνισμούς στο πόδι, κάθε άλλο παρά διάβλητους. Hot Spot Χίου, μια εταιρεία από την Αργυρούπολη, πήρε 854.000 ευρώ. Τα 30 στρέμματα τα έδωσε ο Δήμος. Μάλιστα. Τα κοντέινερς για την εγκατάσταση όλων των προσφύγων, όλα τα κοντέινερς, είναι δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Τις υπόλοιπες εργασίες τις ανέλαβαν οι φαντάροι. Ο εργολάβος ήρθε από την Αθήνα, οι εργάτες ήρθαν από την Αθήνα, πιαστήκανε οι περισσότεροι και ο εργολάβος ότι δεν είχε σύμβαση εργασίας από τις τοπικές αρχές, ότι οι δουλειές ήταν χωρίς τιμολόγια. Υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν στην τοπική κοινωνία της Χίου. Τα 850 χιλιάρικα, γιατί δόθηκαν σε μια εταιρεία στην Αργυρούπολη?